Αναρωτιέμαι, χρειάζεται στα αλήθεια εισαγωγή η πρώτη μου σόλο παράσταση? Κι αν ναι, τι είδους? Ίσως ένα λογοπαίγνιο? Μήπως επίκληση στο συνέστημα και λίγη νοσταλγία από την πρώτη μου φορά? Ήταν 15 Μαΐου 2012. Μήπως δεν θέλει εισαγωγή, απλά να βγω στη σκηνή? Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στην κινηματογράφηση αυτής της παράστασης του ώστε φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ένα δυνατό χειροκρότημα για όλους εσάς λοιπόν. Σε πόσους εδώ έχει τύχει να είστε μπροστά σε μια συζήτηση όπου γύρω σας κουβεντιάζουν για ένα θέμα για το οποίο δεν έχετε ιδέα? Μ' ακούσε ένα χειροκρότημα? Ναι. Σε όλους μας έχει συμβεί και εμένα μου έχει συμβεί πολύ στο παρελθόν και πάντα αισθανόμουν άσχημα, ήθελα να πω κάτι και δεν ήξερα, γιατί λέω τι σκατά συζητάνε, αλλά βρήκα τη λύση. Γιατί υπάρχει μια μικρή και φαινομενικά ασήμαντη προτασούλα, την οποία την πετάς, ταιριάζει παντού και όχι μόνο δεν καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει ιδέα τι λένε, τους ψαρώνεις κιόλας. Τους κάνεις να πούνε, μα λέγα τι είπε το άτομο. Ο άνθρωπος είναι σοφός, έχει εμπειρίες, παίζει τη ζωή στα δάχτυλα. Εντάξει, και δεν έχει πει τίποτα. Ακούς μια συζήτηση ότι στην Ελβετία, στο ΣΕΡΝ, προσπαθούν να διασπάσουν το άτομο και να ανακαλύψουν το σωματίδιο του Θεού και από πού προέρχεται η ζωή. Και εσύ δεν ξέρεις ούτε καν πού είναι η Ελβετία. Αλλά μπορείς να γυρίσεις με ύφος και να πεις, ώστε φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Πάει παντού. Τίποτα άλλο. Ένα ενδεχόμενο Brexit μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώστε φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού αποφάσισε μετά από χρόνια να κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι. Ώστε φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Εντάξει, αυτό είναι ένα αστείο που θα ισχύει πάντα νομίζω. Τι χρησιμοποιείς και δίνεις έναν τόνο δραματικό. Γυρίζεις σπίτι, αγάπη μου, τι φάει έχουμε σήμερα? Μπάμιες. Ώστε φτάσαμε λοιπόν. Μας τελείωσε το κολόχαρτο. Ώστε φτάσαμε λοιπόν. Εντάξει, πάει παντού. Ακόμα και όταν η κοπέλα σου έρθει και πάρει βαθιά ανάσα και σου κάνει αυτή την πολύ δύσκολη ερώτηση, αυτό το. Τελικά, πού πάει η σχέση μας? Εσύ θα πάρεις ακόμα πιο βαθιά ανάσα και θα πεις, καλά αγάπη μου, φοβερές οι μπάμιες που έφτιαξε το μισό. Άμα στο κάνει αυτό, έχεις τελειώσει. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ να κάνω stand-up, αλλά υπάρχει κάτι που με φοβίζει και αυτό είναι να έχουμε στο κοινό ανάμεσά μας κάποιον heckler. Οι hecklers, που βγαίνει από το αγγλικό ρήμα heckle, χεκλάρουν, είναι αυτοί οι τύποι που παραμονεύουν και καραδοκούν ανάμεσα στο κοινό και σε κάποια φάση πετάγονται και φωνάζουν κάτι πολύ δυνατά. Στιγμία παίρνουν τα γέλια του κοινού, αλλά εμάς μας γαμάνε την ψυχολογία. Και γυρίζουμε σπίτι και κλαίμε όλο το βράδυ. Όχι όπου να είναι, εγώ πάω και κλαίω πίσω από το πλυντήριο. Σε εκείνο το μικρό κενό ανάμεσα στο πλυντήριο για τα πλακάκια, που έχει παλιό απορρυπαντικό, ξεθοριασμένα χνούδια και πεθαμένα όνειρα, και περνάω όλο το βράδυ έτσι, κλαίγοντας. Γενικά δεν μαζεύω hecklers, γιατί μιλάω λίγο ήρεμα και λίγο αργά και κάνω ησυχία για να με ακούσουν. Αλλά επειδή είμαι super γκαντέμις, όταν μαζεύω, μαζεύω τους χειρότερους. Πέρυσι το καλοκαίρι έπαιζα σε μια παράσταση σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ στη Δονούσα. Η παράσταση πηγαίνει γαμό, έχει πολύ κόσμο και ξαφνικά ένας τύπος, σε μένα φυσικά, ξεπερνάει τα όρια του heckling, φεύγει από το κοινό και έρχεται προς το μέρος μου. Τον βλέπω να πλησιάζει, φορούσε σανδάλια, ένα μαγιό σπίντο και κρατούσε ένα ποτήρι ούζο. Ανεβαίνει στη σκηνή. Με πιάνει έτσι και φωνάζει στο μικρόφωνο «Φακ, Σόιμπλε Αντολυμπίακος». Εγώ λέω, ώστε φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Τα γέλια σβήνουν και εγώ με αυτόν μένουμε έτσι. Και κοιταζόμαστε στα μάτια. Σαν δύο αδέλφια που συναντήθηκαν πίσω από τον τοίχο του «Πάμε πακέτο». Σαν δύο φίλους που σε ένα πάρτι αποφάσισαν να χορέψουν πρώτη φορά στη ζωή τους χασαποσέρβικο, γιατί ο ένας του είπε «Ρε, είναι πολύ εύκολο, τρία μπρος, ένα πίσω τα βήματα». Και μόλις ανέβηκαν στην πίστα, η μουσική σταμάτησε και κάτσανε. Ο τύπος έβρισε το Σόιμπλε γιατί θεώρησε ότι αυτό στέγει για τα προβλήματά του, αλλά έκανε διακοπές στην Δονούσα από 2 Ιουνίου μέχρι 17 Οκτώβρη. Εντάξει. Δεν είχε τρόπο να φύγει από το νησί. Στείλανε καράβι να τον πάρει, είχε σπάσει τα νεύρα σε όλους. Και υπάρχει αυτή η αμήχανη στιγμή όπου καθόμαστε έτσι και παρακαλά από μέσα μας έρθει κάποιος από το μαγαζί να τον κατεβάσει. Και όντως έρχονται δύο παιδιά, τον κατεβάζουν, κάνει δύο βήματα και βγάζει το μαγιό. Και επειδή δεν ήμουν αρκετά γκαντέμις, κάνει και ένα φοβερό χορευτικό έτσι. Και λέω από μέσα μου, σε παρακαλώ, φύγε. Μήπως κάποιος θυμάται εμένα και όχι το πουλήσει στο τέλος της παράστασης. Σε παρακαλώ. Και όντως πάει να φύγει και κάνει άλλα δύο βήματα και του λύνεται το σανδάλι. Και γυρίζει φούλα άνετος και κάνει. Οι 50 μπροστινοί είδανε τι έφαγε για πρωινό, εντάξει.
Και δεν σώζεται αυτό μετά με τίποτα. Και να σας πω κάτι. Είμαι τόσο γκαντέμις που δεν ήταν αυτός ο χειρότερος που μου είχε τύχει. Ήταν ο δεύτερος χειρότερος. Ο χειρότερος μου ήρθε σε μια παράσταση στην Πελοπόννησο, στον πύργο. Δεν θέλω να συντηρώ τα στερεότυπα, έτυχε. Αν υποθέσουμε ότι ο Χέγκλερ έχει μια ψυχολογία ανθρώπου που πετάει πυροτεχνήματα, ρε παιδί μου. Γιατί φωνάζει και θέλει όλοι να γυρίσουν και να ασχοληθούν με τη μαλακία που είπε. Σε εκείνη την παράσταση μου ήρθε ένας Χέγκλερ ελεύθερος σκοπευτής. Ήθελε να περάσει απαρατήρητος από όλους, εκτός από μένα. Έκατσε δίπλα στη σκηνή και σε όλη την παράσταση μου ψιθύριζε πράγματα. Έτσι ώστε να τα ακούω μόνο εγώ και κανένας άλλος, εντάξει. Και είμαι όλο χαρά και παίζω την παράσταση και ξαφνικά λέω. Δουλεύω σε δύο περιοδικά μαγειρική στην τηλεόραση και είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Απλά τσιμπολογάω πάρα πολύ και έχω πάρει κάποια κιλά και ακούω «Φαίνεται». Μα κάτι έγινε. Και γυρίζω, είναι μια παρέα πιτσιρίκια, πέντε άτομα, με κοιτάνε όλοι με προσοχή. Δεν τον άκουσα να μιλάει ούτε η διπλανή του. Αλλά τους ξανακοιτάω και ο ένας από αυτούς έχει μια φάτσα. Δεν δίνω σημασία, κρατάω την ψυχραιμία μου, συνεχίζω. Λέω, είμαι από την Ικαρία, ένα πολύ ωραίο νησί. Στην Ικαρία είμαστε λίγο για τον Μπότσο καμιά φορά και ακούω. Το καταλάβαμε. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Αν έχεις Χέγκλερ στην παράσταση και φωνάζει, ενοχλεί και τον κόσμο. Μπορείς να γυρίσεις ευγενικά και να του πεις κάσε βούλο στο γαμό το σπίτι σου. Να του πεις κάτι. Εκεί δεν μπορούσα ούτε να βρίσω αυτόν, ούτε να πω στο κοινό παιδιά είναι εδώ να σε με έχει πάει καμιώντας, ε. Με έχει πάει καροτσάκι σε όλη την παράσταση. Συνεχίζω με ψυχραιμία, λέω ένα πολύ καλό αστείο. Δυνατά γέλια με το που σβήνουν τα γέλια. Πώς το παθες. Δεύτερο αστείο, γέλιο με χειροκρότημα μαζί. Αποήκτο ήτανε. Γυρίζω σπίτι, κλαίω πίσω από το πλυντήριο. Χτυπάει το κινητό μου. Καληνύχτα, δηλαδή. Ό,τι χειρότερο έχει γίνει. Εκτός από το stand-up comedy, μου αρέσει πάρα πολύ η λογοτεχνία τρόμου. Διάβαζα από μικρός βιβλία τρόμου. Έγραφα τις δικές μου ιστορίες. Είχα ένα όραμα ότι αν ποτέ βγάλω ένα βιβλίο, θα ήθελα να είναι ένα βιβλίο τρόμου. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πετυχαίνεις τα όνειρά σου. Και πριν 4 χρόνια έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο Το ελληνικό γιαούρτι και τα μυστικά του. Εντάξει, προσπάθησα, οκ. Okay. Συνέχισα να γράφω ιστορίες. Έμπαινα σε φόρουμ μαζί με άλλους υποψήφιους συγγραφείς και στέλναμε ιστορίες ένα στον άλλο και σχολιάζαμε και παίρναμε μέρος σε διαγωνισμούς. Είχαμε ένα διαγωνισμό που λεγόταν Μία ιστορία σε 6 λέξεις. Είναι ένα παιχνίδι που κάνανε παλιοί συγγραφείς της δεκαετίας του 50 και προσπαθείς να κάνεις μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος σε 6 λέξεις. Έτσι γράφτηκε, ας πούμε, το Γαλάζιος Πλανήτης που λύθηκε στον πράσινο άνθρωπο που περιγράφει το τέλος της γης. Ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ έγραψε «Χαρίζονται παιδικά παπούτσια, δεν φορέθηκαν ποτέ». Πας πίσω από το πλυντήριο ένα μισοβράκι, μόλις το διαβάσεις. Εγώ πειραματίστηκα, λέω τρόμου, ωραία. Έγραψα μια πρόταση που άκουγα πολύ εκείνο το διάστημα. Δεν μπορώ, σε βλέπω σαν φίλο. Έγραψα το «Με κάλεσαν για τσικνοπέμπτη, κάτι vegans». Και μετά πήρα φόρα και έγραψα το αριστούργημά μου. Πήγα στο διάολο. Κοίτα τι έφερα και φωτογραφία του Νάσκαρη από κάτω. Εντάξει, ήταν λίγο τσίτ αυτό με τη φωτογραφία. Συνέχισα να διαβάζω βιβλία τρόμου για πολλά χρόνια και ανακάλυψα ότι στα βιβλία τρόμου υπάρχει μία σειρά από πολύ παράξενες λέξεις που υπάρχουν μόνο στα βιβλία και πουθενά αλλού. Είναι γεμάτα παράξενες λέξεις. Το στοιχειωμένο αβαίο. Δεν έχω ιδέα τι είναι το αβαίο, εντάξει. Δεν ξέρω κάποιον που έδωσε ραντεβού σε αβαίο και πήγε να συναντηθούν. Αλλά του ταιριάζει που είναι στοιχειωμένο, του δίνει ένα κύρος. Δεν θα μπορούσε να είναι το λαχανί αβαίο με τα φωτάκια. Το σατανικό κρεματόριο. Χαμπάρι. Για μένα κρεματόριο μπορεί να είναι από ζαχαροπλαστείο μέχρι βουλκανιζατέρ. Αλλά είναι σατανικό και του δίνει κάτι, ρε παιδί μου. Και είναι όλο τέτοιες λέξεις. Είδε μια απόκοσμη λάμψη, άκουσε μια ανατριχιαστική κραυγή. Όλα αυτά έχουν νόημα μόνο στα βιβλία. Στην πραγματική ζωή δεν έχουν. Δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω το ΦΠΑ μου στο τέλος του τριμήνου στο σατανικό λογιστήριο. Ποιο σχέστηκε. Δεν μπορώ να πάω να φάω στο στοιχειωμένο σουβλατζίδικο. Ποιο σχέστηκε. Εντάξει, εκεί. Και μια μέρα μου τη βαράει και εμένα και σε ένα από τα περιοδικά μαγειρική που δουλεύω, αρχίζω να γράφω μόνο τέτοιες λέξεις. Πάω να κάνω κριτική σε ταβέρνα και αρχίζω. Δοκίμασα μια ανατριχιαστική μελιτζάνο σαλάτα. Έφαγα κάτι επιβλητικά φασολάκια. Έφαγα κάτι αποτρόπια γεμιστά. Ο αρχισυντάξης έχει τρελαθεί, μου λέει: Πας καλά, παιδάκι μου, είσαι ηλίθιο. Έφαγα μια θεοσκότεινη ψαρόσουπα. Μου λέει: Γιατί ήταν θεοσκότεινη. Δεν είχε κανσέλινο. Από εδώ το έφερα, από εκεί το πήγα, τσακ, λογοπαίγνιο. Και πήγα να κάνω ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής για να γίνω λίγο καλύτερος συγγραφέας και το πρώτο πράγμα που μου είπαν είναι ότι η έντονη δράση δεν χρειάζεται να περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να υπονοείται.
Και στην ελληνική γλώσσα έχουμε μια πολύ ωραία έκφραση, θα σας πω πώς δουλεύει. Αν ανέβεις στο βουνό για ορειβασία και πέσεις από τον γκρεμό και σκάσεις τα βράχια, είσαι πλακώσει μια χιονοστιβάδα, είσαι πιάσει ένα χιονάνθρωπο και σου βάλει το καρότο στο μάτι, δεν χρειάζεται να πούν τι έπαθες, μπορούν να πούν τον πήρε το βουνό. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση πάρα πολύ. Αν έχεις ένα σκάφος, κάνεις πάνω κάτω στη θάλασσα και το σκάφος βουλιάξει και σε καταπιούν τα κύματα, σε φάνε καρχαρίες, σε πνιγείς, όλοι θα πούν τον πήρε η θάλασσα. Αν δεις μια κοπέλα στον δρόμο, ξενερωμένη, με μια μιζέρια στα μάτια και με μια μόνιμη αναγούλα να κάνει. Όλοι θα πούν τη βλέπεις αυτή, ναι, την πήρε ο Ηλίας. Εντάξει, γελάτε, αλλά στην πραγματικότητα κινδύνεψα μια φορά να με πάρει το βουνό. Θα σας πω τι έγινε. Συχαίναμε το περπάτημα. Συχαίναμε το περπάτημα τόσο πολύ που παίρνω το μηχανάκι να πάω μέχρι το αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο έξω από το σπίτι. Εντάξει. Γι' αυτό όταν ένας καλός μου φίλος μου λέει πάμε για πεζοπορία στην Πάρνηθα Κυριακή 7 η ώρα το πρωί. Εννοείται πως όχι. Αλλά χρησιμοποίησε ένα φοβερό επιχείρημα στο οποίο δεν μπορούσα να αρνηθώ. Μου λέει θα έχει γκομενάκια του. Εγώ ρε γεννημένος για περπάτημα. Τι ώρα είναι 7, ήμουν εκεί από τις 6 και περίμενα. Μαζεύεται ο κόσμος, καμιά 80 άτομα. Και ο αρχηγός του γκρουπ βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι παιδιά, η πεζοπορία θα είναι επίπεδου 2 και διάρκεια 6 ωρών. Ξενερώνω λίγο, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Και λέω από μέσα μου, σιγά τις 6 ώρες περπάτημα. Θα παίξεις μπάλα στο βουνό. Είσαι ο γήπας της Πάρνηθας. Πέτα ελεύθερος. Και ξεκινάμε να περπατάμε. Μισή ώρα και 12 χιλιόμετρες μετά. Έχω ήδη ξενερώσει, έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί. Το τοπίο είναι απελπιστικά βαρετό. Είναι δέντρα θάμνης κατά από ζώα, δέντρα θάμνης κατά από άλλα ζώα. Και ο φίλος μου μας έχει σπάσει τα νεύρα με τον ενθουσιασμό του. Οπότε βλέπει κάτω σκατούλες, κάνει. Αυτά εδώ είναι σκατά από ελάφι. Κάπου εδώ είναι ένα μικρό ελαφάκι και μας κοιτάει. Του λέω, ρε, είσαι ηλίθιος. Πώς τα ξεχώρισες, του λέω. Κάμε ένα από αγριογούρνο που είναι πίσω από το θάμνο και σε βλέπει μια ώρα σκυμμένο έτσι και σου έρθει. Περπατάμε 4 ώρες συνεχόμενες χωρίς ανάσα, κάνουμε ένα τεράστιο κύκλο και βρισκόμαστε στους πρόποδες Πάρνηθας, εκεί που ξεκινάει το τελεφερίκ. Ο αρχηγός βγάζει μια δεύτερη ανακοίνωση και λέει ότι όσοι είναι κουρασμένοι θα γυρίσουν στην κορφή με το τελεφερίκ. Οι υπόλοιποι θα πάμε από το μονοπάτι που λέγεται Τα Σκαλάκια. Και ακούγεται ένα «Όχι, τα σκαλάκια, δεν το πιστεύω!» Και φεύγουν 50 άτομα, μπαίνουν στο τελεφερί και δεν τους ξαναβλέπουμε ποτέ. Μου εξηγούν ότι τα σκαλάκια είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που φτιάξαν οι εργάτες για να συντηρούν από εδάφους τις κολόνες του τελεφερί και φτάνε μέχρι την κορυφή που είναι το καζίνο. Με πιο απλά λόγια, είναι μεγάλα σκαλοπάτια από κορμούς δέντρων, χώματα και πέτρες, με ακόμα πιο απλά λόγια τον μπούλο. Κοιτάω τον γκρουπ, είχαν μείνει 5 κοπελίες από τις οποίες δεν είχα φάει ακόμα χιλόπιτα. Σιγά τα σκαλάκια. Στα πατήσια μένω στον πρώτο, κάθε μέρα να αποκατεβαίνω. Ανεβαίνω τον πρώτο, σκαρφαλώνω τον δεύτερο, λιποθυμάω στο τρίτο. Και ο φίλος μου συνεχίζει και σπάει μπάλες με τον ενθουσιασμό του και τον πιάνει ένα παραλήρημα για το βουνό. Και αρχίζει. Στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι, τους δρόμους τους φτιάχνεις εσύ. Λέω, ρε είσαι ηλίθιος, με το αυτοκίνητο δεν πήγα μέχρι πάνω και ξεκίνησε η πεζοπορία. Το βουνό πρέπει να το σέβεσαι. Ένας λάθος υπολογισμός και τέλος, το βουνό δεν συγχωρεί τα λάθη. Του λέω, δεν συγχωρεί τα λάθη. Είμαστε 20 λεπτά από το Μενίδη, του λέω. Θα κατέβω κάτω με τα πόδια. Στην Πάρνη θα είμαστε, όχι στο Κιλιμάντζαρο. Και το Μενίδη είναι και πιο επικίνδυνο, θες να ξέρεις. Είχα διψάσει το μεταξύ, του λέω, φέρε μου να πιω λίγο νερό. Μου λέει, όχι. Γιατί στο βουνό ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα εφόδια του. Μια γουλιά νερό μπορεί να κάνει διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Του λέω, μαλάκα η μπουνιά που θα φας να κάνει διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Κράτα τις δυνάμεις σου και προσπάθησε να ακολουθήσεις τον γκρουπ. Γιατί όποιος μένει πίσω τον ξεχνάμε και φεύγει. Και είμαι ξενερωμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος από τις χιλόπιτες, διψάω και έχω αρχίσει και φοβάμαι ότι θα με παρατήσουν στην Πάρνηθα και θα χαθώ και θα κάνω την ιστορία μου ντοκιμαντέρ που θα λέγεται «Παραλίγο επιζήσαντες». Με αλληθινές συνεντεύξεις. Πατέρας Ηλία Φουντούλη. Ποια πεζοπορία στην Πάρνηθα, ρε. Αυτός βαριόταν τόσο πολύ να περπατήσει που έκανε τα πρώτα του βήματα 82 μηνών. Δεν μπορεί. Θεία Ηλία Φουντούλη. Το παιδάκι είναι ηλίθιο. Ποια πάνε. Αυτός μια φορά μπήκε στο σούπερ μάρκετ ανάποδα, στον κυλιόμενο διάδρομο που κατέβαινε από τον πάνω όροφο, περπάταγε 12 λεπτά και λιποθύμησε πάνω σοκολάτες. Να πάρτε από τέλος και πάρτε. Και όπως τα σκέφτομαι όλα αυτά μέσα στο κεφάλι μου, έχω αρχίσει και τρελαίνομαι και αρχίζω και τρέχω. Τους προσπερνάω όλους, ανεβαίνω τα σκαλιά, μπαίνω μέσα στο καζίνο, σύμφωνας, γεμίζω 2 μπουκάλια παγωμένο νερό, πίνω το ένα, συνέρχομαι. Ευτυχώς βγαίνω έξω και είμαι με το μπουκαλάκι μου και εκείνη την ώρα φτάνουν ένας-ένας οι υπόλοιποι του γκρουπ και λέω έτσι, είστε πάω στο security, του κάνω ψ. Τι είναι αυτή εδώ η λέτση. Ιδρωμένοι, χώματα, λάσπες, θα τους αφήσετε να μπουν στο καζίνο με τους πελάτες και κλείνει τις πόρτες. Και είμαι άνετος με το νεράκι μου και έρχεται ο φίλος μου μετανιωμένος και μου λέει αυτά που είπαμε πριν, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά στο βουνό, έπρεπε να στα πω. Να πιω λίγο νερό. Όχι. Γιατί στο βουνό καθένας είναι υπεύθυνος για τα εφόδια του. Μια γουλιά νερό μπορεί να κάνει διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.
και το αδειάζω προκλητικά μπροστά του και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Ποτίζω τα πεύκα, πλένω το τζάμιο από το καζίνο, δεν με νοιάζει τίποτα. Και λέω, μαλάκα, σε έκανε σαν τα μούτρα του, δώσε να πιει λίγο νερό και του αφήνω τόσο. Και το παίρνει λοχαρά, πάει να πιει και πάω δίπλα και του κάνω πάρτα. Αλλά φαντάζεστε να πάθει ένα τίποτα και να ανησυχούσε η μάνα μου και να χτύπαγε το τηλέφωνο στο σπίτι και να το σήκωνε. Ναι, καλά να πάθει. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ακούσει μερικά λογοπαίγνια? Ναι! Τα λογοπαίγνια της πρώτης εποχής ήταν τα χειρότερα, θέλω να ξέρετε. Μετά γίνανε πιο εκλεπτισμένα. Εγώ ήξερα από όταν ήμουν μικρός ότι αυτό το πράγμα με τα λογοπαίγνια δεν θα πάει καλά στη ζωή μου. Ήμουν, θυμάμαι, στο Λύκειο και μια κοπέλα που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ασχολιόταν καθόλου μαζί μου, σε ένα πάρτι έρχεται και πέφτει πάνω μου μεθυσμένη, ζαλισμένη και μου λέει: Είμαι πολύ μόνη, δεν με αγαπάει κανένας. Δεν έχω παρέες, λέω, εγώ θα σου πάρω ένα μπλάστι. Να κάνεις κανένα φίλο. Έχουμε βολεϊμπολίστες σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ όποιος κι αν είσαι. Εγώ παίζω πολλά χρόνια βόλεϊ, μην κοιτάτε που δεν μπορώ να κάνω μπλοκ ούτε στο Facebook. Το δυνατό μου στοιχείο στο βόλεϊ είναι το σέρβις μου. Εντάξει, αν τα σέρβις μου είχαν όνομα εταιρείας υπολογιστών θα τα έλεγαν Asus. Στην πραγματικότητα, κάνω πάντα το ίδιο μονότονο και επαναλαμβανόμενο σέρβις, είναι κονσέρβις. Ο πασαδόρος και ο κεντρικός τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Αυτό ήταν ένα αστείο για πραγματικούς βολεϊμπολίστες. Στην πραγματικότητα, απλά βρίσκω γκομενάκια που παίζουν βόλεϊ, τους στέλνω έτοιμα φιλία στο Facebook και μόλις μου απαντήσουν, τους γράφω ευχαριστώ για την υποδοχή. Θα ήθελα να φτιάξω ένα περιοδικό που συνδυάζει ζώδια και μαγειρική. Θα λέγεται Γάστρα και Όραμα. Ο μεγάλος ζαχαροπλάστης βρέθηκε δολοφονημένος. Η αστυνομία ανέκρινε το βοηθό του. Δεν έβγαλε άχνη. Έγραψε ένα παραμύθι στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα ριγέ πουκάμισο. Και ξεκινάει ως εξής. Μια φορά και ένα καρό. Μου έκαναν δώρο ένα καρό πουκάμισο. Το σιδέρωνα μία ώρα, δεν ίσχυνε με τίποτα. Ήταν Ζάρα. Τα τραγούδια της Αντέλ δεν έχουν τον αντελείωτο. Στον πανελλήνιο διαγωνισμό hip-hop, αν η στίχη σου είναι χάλια, θα μηδενιστείς. Έχω δώσει στους φίλους μου ονόματα υπερηρών. Ο ένας είναι ο Spider-Man, οπότε βγάζουμε φωτογραφία, είναι έτσι. Ο άλλος είναι ο Aquaman, τρέχει συνέχεια η μύτη του. Και τον άλλο τον φωνάζω Τιμωρό. Είναι όλη την ώρα στο Instagram, κοιτάει γκομενάκια και λέει Τιμωρό. Πήγα το καλοκαίρι για μπάνιο, σκάει ένα αγροτικό με κάτι καρπούζια στην καρότσα, βγαίνει ένας μελαμψός τύπος, βουτάει στη θάλασσα όπως είναι με τα ρούχα και αρχίζει και κολυμπάει έτσι. Έκανε γύφτιο. Τα McDonald's μας έκλεψαν μια συνταγή από το μαλλιά της Cooking, μας έκλεψαν το παγωτό κόλυβα, το έβαλαν στο μενού, στα αγγλικά και το ονόμασαν Μακάβριο. Όπως ήταν αυτό το αστείο ακριβώς. Πήγα για μπάλα, τσακώθηκα με το διαιτητή και του πέταξα μια Κις Λορέν στη μούρη. Έφαγα κόκκινη τάρτα. Κάνω δίαιτα, αλλά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Την ονομάζω Φωτιά στα Σαλατόβραδα. Μπορώ να αγοράσω μια λάκτα και να κρατηθώ και να φάω μόνο ένα κομμάτι, γιατί είμαι εναλλακτικός. Αυτή ήταν η αντίδραση που περίμενα. Έφτιαξα ένα ριζότο σαν αρχαία ελληνική τραγωδία. Δεν εσχύλωσε ποτέ. Είμαι Ταύρος, τα πάω καλά με όλα τα ζώδια, τα βρίσκω. Την έπεφτα στη φίλη μου την Πέγγι, δεν γούσταρε καθόλου, αλλά τελικά υπέγγιψε. Ξεκινήσαμε να φασωνόμαστε, αλλά νιστάζαμε και λίγο και έτσι χασμουρευτήκαμε. Τελικά πήγε να την πάρει ο ύπνος, αλλά έβαλε τα κλάματα, συγκοιμήθηκε. Θέλω να γράψω ένα τσάμικο για κοκάκιδες. Θα λέγεται «Μυτιά-μυτιά». Έχω και ένα τελευταίο, νομίζω. Η γιαγιά μου έχει μια φοβία. Φοβάται ότι κάποιος θα μπει στο σπίτι και θα της κλέψει όλα τα γλυκά του κουταλιού. Και κάθε βράδυ διπλοκυδώνει. Ναι, και έχω πάντα αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν γελάτε, επειδή ήταν όντως καλό, επειδή σας είπα ότι είναι το τελευταίο. Πάει και αυτό. Όπως σας είπα, είμαι από την Ικαρία, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Είναι ένα νησί που έχει φοβερές παραλίες, έχει φανταστικά πανηγύρια, αλλά έχει τους πιο αργούς και χαλαρούς ανθρώπους που έχετε δει ποτέ live.
Στην Ικαρία είναι όλοι τόσο αραχτοί και τόσο στα αρχίδια τους που είναι σχεδόν ακίνητοι. Μπορεί κάποιος να σκοντάψει 8 να πέσει κάτω 8 και 4. Είναι τόσο μόνιμα κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι που ακόμα και στα μαγαζιά με τα ρούχα τις κούκλες στη βιτρίνα τις έχουμε ξαπλωμένες, να μην κουράζονται. Αλλά στην πραγματικότητα εμείς κάνουμε την κούκλα στη βιτρίνα, είναι νούμερο 1 δουλειά στην Ικαρία, πας 8 ωράκι. Εντελώς ακίνητος, όπως σε πάντα δηλαδή, και απλά μία φορά το μήνα αλλάζεις ρούχα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ τίμια. Η αμέσως καλύτερη δεν είναι τόσο τίμια, είναι ο διαρρήκτης. Δεν μας αρέσει να κλέβουμε, αλλά σκέψου ότι αν μπεις σε ένα σπίτι και πας να κλέψεις κάτι με ρυθμούς Ικαρίας, το φωτοκύτταρο δεν θα πιάσει κίνηση. Θα πάρουν τηλέφωνο τους μπάζουν να κοιμπάσεις από την Ικαρία. Στα αρχίδια τους δεν θα έρθουν ποτέ. Και αν έρθουν, θα σε πιάσουν, θα σε βάλουν φυλακή και σε γαμό. Όλη μέρα ακίνητος και με τα ίδια ρούχα κάθε μέρα. Όχι σαν την άλλη δουλειά, την ταλαιπωρία, πρέπει να αλλάζει μια φορά το μήνα. Αν τρακάρεις στην Ικαρία, ο αερόσακος ανοίξει σε 17 δευτερόλεπτα. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Οπότε μπαίνω να διαβάσω λίγο ιστορία και λίγο μυθολογία, να δω πώς ξεκίνησε αυτή η φάση. Ήμασταν πάντα τόσο αρκοί και τόσο καθυστερημένοι στην Ικαρία σε όλα. Και διαβάζω το γνωστό μύθο Δέδαλος και Ίκαρος. Λοιπόν, ο Δέδαλος ήταν ένας μεγάλος γλύπτης και αρχιτέκτονας της αρχαιότητας. Τα αγάλματά του ήταν τόσο αληθινά που ήταν σαν κανονικοί άνθρωποι. Ο μύθος λέει ότι ο Ηρακλής μία φορά μπήκε στο εργαστήρι του Δέδαλου με το ρόπαλο και είδε ένα γέρο σε στάση μάχης και μπαπ, του ρίχνει μία με το ρόπαλο, πάει ο παππούς του Ίκαρου. Ως γλύπτης ο Δέδαλος έφτιαξε το άγαλμα, το πρώτο άγαλμα με τα κινούμενα άκρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρώτος ικαριώτικος αρχαιότητας ήταν αυτός. Ο Δέδαλος ήταν ο μεγάλος αρχιτέκτονας. Κατέβηκε στην Κρήτη για να φτιάξει τα ανάκτορα της Κνωσού, υπέγραψε με το Μήνωα σύμβαση έργου, πέρασαν 4 χρόνια και του είχε φτιάξει μόνο την πύλη και 2 μέτρα φράχτη. Στη μακέτα. Ο Μήνωας τσαντίστηκε, τους φυλάξει στο λαβύρινθο. Ο Δέδαλος έφτιαξε φτερά και ένα βράδυ φύγανε πετώντας. Φύγανε από την Κρήτη να πάνε στην Ικαρία που είναι μια ευθεία και φύγανε βράδυ πετώντας και τους έλειωσε το φτερόλιο την άλλη μέρα το απόγευμα. Εντάξει. Και δεν έπεσε σε αργή κίνηση. Έπεσε λες και είχε στην πλάτη κολλημένο αλεξίπτωτο και ριπλέ. Έκανε... Μπαμπά, πόνεσα! Και αυτή είναι μια παράδοση που την έχουν τα καράβια μας ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρεις ποτέ πόσες ώρες θα κάνουν. Μπορεί να φύγεις από την Ικαρία με κρασί και να γυρίσεις τον Πειραιά με μπαλσάμικο. Πόσες μέρες είμαι εδώ, τι έχει. Επειδή παλιά η Ικαρία ήταν τόπος εξορίας, όλοι είναι τρομερά κομμουνιστές. Εντάξει, είναι τόσο πολύ που πας σε ταβέρνα, παραγγέλνεις σαλάτα και σου φέρνουν ρώσικη. Θες, δεν θες. Αυτή έχουμε. Αν έρθει κανείς να σου πάρει παραγγελία για ούζο, έχεις δύο επιλογές. Είναι είμαι μεζέ ή ξέρω σφυροτρέπανο. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκα στο στρατό, ο πατέρας μου είχε μια φοβερή ιδέα. Έβαλε έναν Ικαριώτη κουκουέ βίσμα για να σιγουρευτεί ότι θα πάω να κάνω τη θητεία μου στην Ικαρία. Μετά από 2 χρόνια φαντάρω στην Κύπρο. Δεν θα ξεχάσω αυτές τις άθλιες τουαλέτες που είχαμε, στις οποίες για να βολευτείς έπρεπε να πάρεις μια δύσκολη στάση σώματος. Κάθε φαντάρος έπαιρνε μια διαφορετική και ήμασταν σαν αγάλματα. Και μου άρεσε να δίνω διάφορα ονόματα. Είχαμε, ας πούμε, τον Θα φας καμία, που βολευόταν κάπως έτσι. Είχαμε τον Βάλτς με το καζανάκι, όπου γύρναγε πλάτη, πιανόταν το καζανάκι και προσπαθούσε να ισορροπήσει. Και έκανε. Listen to your heart. Είχαμε τον Σούμο σε παύση. Σήκωνε πόδι και έβαζε στον τοίχο γιατί δεν βολευόταν αλλιώς. Και έμενε. Ένα πάρα πολύ άγριο, τον Σαολίν, όπου στηριζόταν δεξιά ή αριστερά και ήταν έτσι. Και τον πιο ρυψοκίνδυνο από όλους, τον προσευχόμενο θαλάσσιο σκιέρ. Τα έπαιζε όλα για όλα, δεν στηριζόταν πουθενά, απλά πιανόταν από το πόμολο της πόρτας και ήταν έτσι. Και προσευχόταν και μην φύγει το πόμολο, μην πει κανένας μέσα, δεν ξέρεις τι γίνεται, στρατός είναι. Πάρα πολύ ψεύτες στο στρατό. Εντάξει, από την πρώτη μέρα μπαίνω μέσα, έρχεται ένας τύπος μου λέει: Ψ, πήγα το καλοκαίρι διακοπή στην Κρήτη, Ιεράπετρα, και κάνω μακροβούτι και περνάω κάτω από την Κρήτη και βγαίνω Άγιο Νικόλαο. Η θητεία θα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει. Έρχεται δεύτερη μέρα με μια φανταστική ιστορία και του δίνω την ευκαιρία του. Μου λέει: Είμαι με το 50 το παπί στην ανηφόρα της Κατεχάκη και πάω με 180. Δεν μπορεί να τελειώσει άσχημα αυτή η ιστορία. Πάει ένας ταξιτζής να κάνει αναστροφή, σφινώνει κάθετα στο δρόμο, του κορνάρω, δεν μπορεί να αντιδράσει, αλλά προλαβαίνει και μου κατεβάζει τα παράθυρα από τις πίσω πόρτες. Πλαγιάζω το παπί, τεινάζομαι μέσα από το παράθυρο, πίσω από το κάσιμο του οδηγού και όπως περνάω από πίσω, παφ, τρώμε μια σφαλιάρα γιατί έκανε μαλακία. Βγαίνω από το άλλο παράθυρο, κάνω κολοτούμπα, παίρνω το παπί και φεύγω με 220 στην ανηφόρα. Εντάξει, ό,τι καλύτερο έχει γίνει.
Ο καλύτερος όμως και πιο οργανωμένος ψεύτης που είχαμε στο στρατό ήταν ένας τύπος που ερχόταν κάθε μέρα και μας έλεγε ότι πήρε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό και κέρδισε μετάλλιο. Στα πάντα. Αλλά για να μην φανεί ότι έλεγε ψέματα, δεν μας έλεγε ότι έβγαινε πρώτος, μας έλεγε ότι έβγαινε δεύτερος. Σατανικό σχέδιο. Και τον λέγαμε μεταξύ μας ο Ηλίας ο δεύτερος. Πήγα σε ένα τουρνουά πινκ-πονγκ, βγήκα δεύτερος. Πήγα για beach volley, βγήκα δεύτερος. Πήγα σε ένα τουρνουά μπράντεφερ, πήγα τελικό, βγήκα δεύτερος. Ο Ηλίας ο δεύτερος. Φοβερός τύπος, έχω χάσει τα ίχνη του. Λογικά θα δουλεύει σε καμιά μεγάλη πολυεθνική. Αντιπρόεδρος. Κάναμε φοβερούς διαγωνισμούς στο στρατό. Είχαμε το διαγωνισμό βρωμερής αρδίλας, είχαμε το διαγωνισμό μουσικής, κλανιάς. Ένας διαγωνισμός ήταν αυτός ο ίδιος. Δεν ακούγεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί στην Κύπρο κάναμε το δικό μας διαγωνισμό που ήταν ποιος τον παίζει με τον πιο παράξενο τρόπο. Χιλιάδες συμμετοχές. Ήρθαν και από άλλα στρατόπεδα να πάρουμε μέρος. Είχαμε έναν που του άρεσε να τον παίζει και να βρίζει τον εαυτό του και 3 η ώρα το πρωί ακούγαμε στο θάλαμο: Είσαι μεγάλος μαλάκας, αγόρι μου. Εντάξει, μη χαίρεστε, βγήκε τέταρτος. Ο Ηλίας από πριν βγήκε δεύτερος. Εγώ δεν πήρα μέρος, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και πάρα πολλά ναρκωτικά στο στρατό. Και ξέρεις ότι κάνεις πολύ κόκα, όταν σου λένε καλησπέρα, πώς πας, και απαντάς με τηλεκάρτα και καθρεφτάκι. Ξέρεις ότι παίρνεις πολλά τρυπάκια, όταν σου φύγει το κουμπί από το παντελόνι, το πάρει η μάνα σου να το ράψει και της πεις: Επ, άσε κάτω το κουμπί. Ή άμα θες να το φάμε μισό-μισό πριν το πάρτι, μάνα, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις ότι κάνεις πολλούς μπάφους όταν είσαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι και εμφανιστεί ξαδέλφοι με το νεογέννητο μωράκι και πέσουν όλοι πάνω να το τσιμπήσουν, να το ζουλήξουν, να το πάρουν αγκαλιά και σε φωνάξεις «Ε, να γυρίζει το μωρό». Και ξέρεις ότι είσαι και λίγο πρεζόνι όταν αψηφάς τη βαρύτητα και μπορείς να είσαι έτσι για 2 μέρες αλλά να μην πέσει ποτέ κάτω, να είσαι σαν boomerang που ξέφυγε από το Instagram για να ζήσει τη ζωή του ελεύθερο. Τα πρεζόνια, παρόλο που είναι σε αυτή την κατάσταση, είναι πολύ αδύναμοι. Έχουν πάντα όρεξη για τσαμπουκά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχω ένα φίλο στα Εξάρχεια, μου λέει φανταστικές ιστορίες με τσαμπουκάδες. Μου λέει: Φιλαράκι, ήμασταν 4 και βλέπουμε κάτι γερόντια να κατεβαίνουν την Πανεπιστημίου. Και τους λέω: Ρε, δίκιο θα έχουν τα παππούδια. Πάμε κι εμείς στην πορεία. Και όπως κατεβαίνουμε, βλέπω μια δημιουργία ματ. Και τρελαίνομαι. Και τους λέω ρε, ντου ρε, ντου μου λένε. Και κάνουμε φιλαράκι ντου. Και τρώμε ένα ξύλο. Κάτι κλωτσές, κάτι ασπιδιές στο μουσούδι. Τρίτη έγινε η πορεία, Παρασκευή σηκώθηκα. Άμα δεν μου τσάρεγε. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι πιο σοβαρό. Έχω μια σούπερ ηλίθια φοβία. Φοβάμαι πάρα πολύ το γάμο. Είμαι τόσο για τον Μπούτσο, δεν φοβάμαι το γάμο όπως τον φοβούνται πολλοί και δεν θέλουν να παντρευτούν. Εγώ φοβάμαι να είμαι καλεσμένο σε γάμο. Δεν ξέρω αν το νιώθετε αυτό. Φοβάμαι ότι αν ο γάμος γίνει καλοκαίρι, θα χάσω τα γυαλιά ηλίου. Μία από τις ηλίθιες φοβίες. Αν τα βάλω στην καράφλα, θα υδρώσω, θα κλειστρήσουν και θα πέσουν. Αν τα κρατάω στο χέρι, να πάρω και ένα σακάκι για το βράδυ, να κάνεις μια χειραψία, να πάρεις μια μπομπονιέρα, να ρίξεις μια μούτζα στο γαμπρό, πάντα γυαλιά, τα χάσα. Φοβάμαι ότι θα δώσω λάθος ευχές στο ζευγάρι. Το χειρότερό μου, και όπως περιμένω στην ουρά και πλησιάζω, αγχώνομαι, υδρώνω και τελικά θα πάω στο γαμπρό και θα του πω πάντα άξια. Θα πω στην ύφη και του χρόνου. Και στη 18χρονη ξαδέλφη που μοιράζει μπομπονιέρες, θα πω είσαι καύλα. Και φοβάμαι ότι δεν θα με καλέσουν στο κλειδί του γάμου και θα έχουν και δίκιο με τη μαλακία που είπα. Αλλά και να με καλέσουν, φοβάμαι ότι θα αργήσω να φτάσω γιατί δεν ξέρω που είναι τα Σπάτα, η Παιανία και τα γλυκά νερά. Δεν έχω ιδέα που είναι αυτές οι περιοχές της Αθήνας που υπάρχουν τα κτήματα που γίνονται τα γλέντια των γάμων. Εντάξει. Γάμο στον Κορυδαλό, γλέντι στο Μαρκόπουλο. Γάμο στα Εξάρχεια, γλέντι στο Κοροπή. Γάμο στην Κηφισιά, γλέντι στη χώρα του Ποτέ. Ποτέ δεν θα βρει που είναι το κτήμα Νάσιουτζικ. Πού είναι? Ούτε ο Νάσιουτζικ δεν ξέρει. Το έφτιαξε, έφυγε και δεν το ξαναβρήκε κανένα. Θα μπω στην αίθουσα τέρμα ρακοπορημένο. Συνήθως έχουν στρογγυλά τραπέζια και θα έχουν κάτσει όλοι και θα κοιτάνε όλα τα τραπέζια και καρέκλες την πίστα, εκτός από μία, και θα περάσω όλο το βράδυ έτσι. Να ζήσετε! Στην υγειά σας, ναι, εσύ με τις μπομπονιέρες που είσαι ένα σχολικό. Φοβάμαι ότι θα κάθομαι πολύ μακριά από το μπουφέ, θα βγάλουν ανακοίνωση και θα πούν το τραπέζι 17, θα σερβιριστεί στις 10, το τραπέζι 18 στις 10 και 4, το τραπέζι του Ηλία το άλλο Σάββατο, σε ένα γάμο που δεν θα είναι καν καλεσμένο γιατί είναι ηλίθιος.
Και παλιά, όταν ερχόταν η ώρα μου να σερβιριστώ, όρμαγα στο μπουφέ με τρία άδεια πιάτα σαν αρπακτικό και τα γέμιζα μέχρι πάνω και περπατούσα έτσι και φοβόμουν μη με καρφώσουν. Τώρα πάω και τραβάω τον μπουφέ και τον κολλώ στο τραπέζι και παίζω πυρουνάκι κατευθείαν. Φοβάμαι πάρα πολύ την ώρα του χορού, γιατί είμαι σούπερ άμπαλος. Θα κοιτάξω πότε έχει χασαποσέρβικο, που είναι τρία μπρος ένα πίσω. Θα δω δύο ξαδέλφες της νύφης γαμάτες, θα χωθώ στη μέση, θα τις πιάσω, θα κάνω δύο βήματα και θα σκάσουν δύο θείες και θα με ζουλήξουν και θα με πάνε έτσι καροτσάκι. Και το χειρότερο είναι ότι φοβάμαι ότι θα με σηκώσει η νύφη για να χορέψουμε τσάμικο και θα φοράει στράπλες νυφικό, αυτό που είναι χωρίς τυράντα. Και όπως χορεύουμε, επειδή είμαι άμπαλος, θα την πατήσω και θα την ξεβρακώσω. Και θα τρώω ξύλο και θα πέσει παπαλάμπρινα από πίσω. Τα τραγούδια των γάμων είναι ό,τι καλύτερο, εντάξει. Παρατήρησα προχθές ένα γάμο, στου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα ένα αγκόκορα. Μαλάκα, ξοδεύτηκες. Εντάξει, είναι ένα τραγούδι από μια άλλη εποχή, ήταν σημαντικό να σφάξει ένα αγκόκορα και του στίχησε και το έκανε τραγούδι. Αλλά διαβάζω τους στίχους και είναι ακόμα χειρότερο, γιατί ο τύπος δεν πήγαινε εξ αρχής για κόκορα. Οι στίχοι λένε, ακούσατε τι έγινε γειτόνισσες τη νύχτα, την κατσαρόλα μου κλέψαν μαζί με τα ρεβίθια. 200 άτομα καλεσμένοι, όλοι ρεβίθια, ρε. Πρώτο παιδί, γαμό, ρεβίθια μόνο. Δεύτερο παιδί, τυροπιτάκια και μορταδέλα γαλαξία. Αρχιδιά μας, εντάξει. Μπομπονιέρες έχετε, έχουμε ρεβίθια με ζάχαρη άχνη, πάρτε. Παρατηρήσατε ότι πριν 1-2 καλοκαίρια οι παραλίες ήταν γεμάτες με γιγάντια απέσια φουσκωτάρος φλαμίγκο. Τα είδατε όλοι. Πόσοι τα σκάσατε για να αγοράσετε ροζ φλαμίγκο? Μπράβο. Πόσοι σκάσατε το φλαμίγκο κάποιου που σας είχε σπάσει τα νεύρα? Απαγορεύεται, δεν το κάνουμε αυτό κανονικά, εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα φύγουν και θα μου λείψουν. Γιατί όταν τα φλαμίγκο φύγανε, τη θέση τους πήραν άλλα παράξενα φουσκωτά πλάσματα, δεν είχαν καμία δουλειά σε ελληνική παραλία. Είδα τη χειρότερη ναυμαχία όλων των εποχών. 2-2 και οι ομάδες ήταν μονόκερος με παγόνι, εναντίον κύκνου με φέτα καρπούζι. Ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ. Όλα τα ζώα λες και είχαν πάρει ναρκωτικά, ο μονόκερος ήταν έτσι, ο κύκνος ήταν έτσι, το καρπούζι ήταν. Μόνο το παγόνι ήταν λάθος. Είχε λίγο στραβό ράμφος, λίγο στραβά ματάκια, λες και τους κοιτούσε όλες φουλ ξενερωμένο, λες και είχε τη βαλβίδα στον κόλο. Και τους κοιτούσε στην παραλία και αναρωτιόταν. Να σας πω κάτι. Ο μονόκερος είναι φανταστικό πλάσμα, πάει όπου γουστάρει. Ο κύκνος κολυμπάει στη λίμνη, άρα κολυμπάει και στη θάλασσα. Τη φέτα καρπούζι την πέταξε μια θεία από την ταβέρνα. Εγώ ρε μαλάκι είμαι παγόνι, τι δουλειά έχω στην Καλαμάτα. Και καθώς η ναυμαχία εξελίσσεται, σκάνε ενισχύσεις. Μία μερίδα φουσκωτές τηγανιτές πατάτες. Ένα φουσκωτό παγωτό ξυλάκι. Και λογαριασμός. Όπως σας είπα και πριν, δουλεύω σε δύο περιοδικά μαγειρικής, δουλεύω σε μία εκπομπή μαγειρικής στην τηλεόραση. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, κυρίως γιατί με προσκαλούν σε γαστρονομικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είχα πάει πριν λίγο καιρό στα Ζαγοροχώρια σε ένα κυνήγι μανιταριών. Έχει πάει κανείς σε κυνήγι μανιταριών? Φυσικά όχι, μόνο εγώ την πάτησα. Οδήγησα 7 ώρες, έφτασα στα Ζαγοροχώρια στην Αρίστη και ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει κυνήγι μανιταριών. Τα μανιτάρια φυτρώνουν και είναι εκεί που είναι. Ακίνητα. Για πάντα. Πας απλά και τα μαζεύεις. Μπορεί να τα χέσει καμιά αρκούδα. Μπορεί να τα γκρεμίσει η πολυοδομία των Στρούμφ. Που είναι πιο πιθανό από το να γίνει κυνήγι μανιταριών, εντάξει. Και λέω στον τύπο που το οργάνωσε, φουλ τσατισμένο. Λέω, μπράβο, μπράβο, ωραίο όνομα δώσα στην εκδήλωση. Λέει, αρέσει, μου λέει, γιατί φέτος το αλλάξαμε. Λέω, ναι, γιατί πέρυσι πώς το λέγατε? Σαφάρι μανιταριών. Σαφάρι έχει νόημα, πας να πιάσεις το μανιτάρι, σου κάνει. Σαν να οργανώσω εγώ ψαροντούφεκο βουνού, στον Γκάζι. Παραγάδι βιβλίου, έλατε όλοι. Και είναι μια πολύ ωραία δουλειά, γιατί με προσκαλούν δεξιά και αριστερά σε εκδηλώσεις, τσιμπολογάω πολύ, έχω πάρει κάποια κιλά. Φαίνεται. Και πήγα πέρυσι να κάνω ένα check-up. Απλά την παραμονή των εξετάσεων με στείλανε με το περιοδικό σε μια εκδήλωση με ελληνικές μπύρες και ήπια τόσο πολύ μπύρα που την άλλη μέρα έδωσα ούρα και βγήκανε με αφρό από πάνω. Και κάνω και μια εξέταση αίματος και με φωνάζει ο γιατρός στο γραφείο να μου δώσει αποτελέσματα. Και ξέρεις ότι αν σε φωνάξει στο γραφείο ο γιατρός δεν είναι για καλό. Δεν σε φωνάξει να σου πει: α, συγχαρητήρια, φοβερές εξετάσεις, πάνω αυτό κολλητάκι δώρο. Έχει γίνει μαλακία, αλλά μου μίλησε με πολύ αυστηρή και επαγγελματική ιατρική ορολογία. Μου λέει, ρε ηλίθιε, τι σκάτα τρως όλη μέρα? Τι τρώω? Μου λέει, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ουρία, κρεατινίνη, όλα ανεβασμένα. Λες είσαι 60 χρονών. Λέω, και τι σημαίνει αυτό? Αυτό μου λέει, σημαίνει ότι αν ένα κουνούπι πάει και τσιμπήσει ένα μεθυσμένο και ζαλιστεί από το αλκοόλ στο αίμα, θα έρθει να τσιμπήσει σε ένα γιαβρόμικο να στανιάρει.
ώστε φτάσαμε, γιατρέ, σε αυτό το σημείο, ε. Άκου, κόβεις τώρα κρέατα, τυριά, ψωμία, τηγανιτά, γλυκά και αλκοόλ. Και μας γάμισε. Αρχίζω και μαγειρεύω στον ατμό την επόμενη μέρα. Χρησιμοποίησα τόσο πολύ ατμό στη μαγειρική μου, που ένα τρένο του 1800 θα μπορούσε να πάει με αυτό από την Ομόνια στο Πεκίνο, εντάξει. Άρχισα να τρώω μόνο κοτόπουλο, έφαγα ένα ολόκληρο κοτέτσι κοτόπουλο μόνο στήθος, χωρίς πέτσα, μόνο στήθος. Λες και τα μπουτάκια περάσαν από μπροστά μου και φεύγοντας, οι φτερούγες μου έκαναν πάρ' τα πλαίσια κοτόπουλο. 6 στρέμματα μπρόκολο και κουνουπίδι, εντάξει. Έγινε λίγο πριν τις γιορτές, πέρασα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και δεν έφαγα ούτε ένα γλυκό. Το πιο κοντινό που έφαγα σε γλυκό είναι ότι πρόλαβα και έκλεψα το φλουρί από τη Βασιλόπιτα που κέρδισε μία θεία μου και έκλεψα λίγο το αλουμινόχαρτο με τη ζάχαρη. Θλίψη. Και με το που περνάνε οι γιορτές, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Κύριε Φουντούλη, καλησπέρα. Από το γραφείο του γιατρού σας τηλεφωνούμε. 1000 συγγνώμη, κάναμε ένα λάθος, σας μπερδέψαμε και σας δώσαμε τις εξετάσεις κάποιου άλλου ασθενούς 60 χρονών. Αλλά εσείς είστε μια χαρά. Μένω έτσι και τρώω flashback όλα τα τραπέζια των γιορτών που πήγα και δεν έφαγα. Και περνάνε μπροστά από τα μάτια μου θείες, αγριογούρουνα, γαλοπούλες, μελομακάρονα και μέσα σε όλα αυτά σκέφτομαι την τελευταία πρόταση του τηλεφωνήματος. Αυτό το «αλλά εσείς είστε μια χαρά». Λέω «καλά εμένα, τον άλλο τον προλάβατε!» Ο άλλος πήρε τις εξετάσεις μου, γύρισε σπίτι. «Ε, γυναίκα, κοίτα το εξετάσεις. Σαν μικρό παιδί με, φτιάξε μια ομελέτα με κοντοσούβλι για πρωινό. Κατσικάκι γεμιστό με μπέικον, ουισκάκι, μελομακάρονα με σοκολάτα. Την έβγαλε τις γιορτές, εντάξει, τον ψάχνουμε». Είμαι κολλημένος με τη μαγειρική. Βλέπω συνέχεια εκπομπές μαγειρικής από Ελλάδα, από εξωτερικό και έχω ένα όνειρο. Θα ήθελα να υπάρχει ένα πρωτάθλημα μαγειρικής για να δούμε ποιος πραγματικά είναι ο καλύτερος σεφ. Εντάξει, να πηγαίνεις Κυριακή στο γήπεδο, αλλά αντί για μπάλα να βλέπεις μαγειρική. Θα σας πω πώς γίνεται ακριβώς. Θα είναι η Super League των σεφ. Η Σέφερ League. Δεν ξέρω, θα το βρούμε το όνομα. Το δουλεύω ακόμα στο μυαλό μου, εντάξει. Έξω από το γήπεδο έχει πάγκους που πουλάνε αναμνηστικά για την ώρα του αγώνα. Έχει τραπεζομάτιλα με τη βέφα, έχει κάτι για φούρνο με το σκαρμούτσο, έχει μανίκια με ψεύτικα τατουάζ για να φοράς όταν είσαι μόνος και να γουστάρεις. Μαλάκα, κοίτα το στάρα έφτιαξα, ζαμπούν τη. Λίγο πιο δίπλα έχει τους πάγκους με τα σνακ για την ώρα του αγώνα. Όχι αηδίες σνακ, έχει μοριακό πασατέμπογκο, τζιμπέρι, τέτοια πράγματα. Πας στην είσοδο, δίνεις το εισιτήριο, σε παίρνει ένα σεκιουριτάς, σε πάει στη θέση σου, σου δίνει το μενού με τα λευκά κρασιά. Αυτά είναι για τους φλόρους των επισήμων. Τα αλάνια φύλαθλοι κάθονται πάνω στο πέταλο και στρίβουν μπάφους ντολμαδάκια. Μπάφο spring roll με βιολογικά ριζοχαρτάκια, τα κολλάνε έτσι. Μπαίνουν οι σεφ στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει σε 90 λεπτά να φτιάξουν όσα περισσότερα πιάτα μπορούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια με ένα ελληνικό γήπεδο. Παίζει μιζέρια του Έλληνα φύλαθλου, αλλά για μαγειρική. Είναι αυτός που δεν εμπιστεύεται τον Έλληνα και θέλει να δει τον ξένο. Και... Έλα, μωρέ, καημένε, βγάλ τον άνηθο, βάλει λίγο εστραγκόνα που μου πήραμε τα γραφεία το καλοκαίρι. Βρίζουν το διαιτητή χωρίς λόγο. Κοίτα το μαλάκα, έβαλε να βράσει μακαρόνια, του κράτησε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Θα του λασπώσουν, ρε μαλάκα, λίχτο, τελείωνε. Ο άλλος θέλει να βρίσει, αλλά δεν είναι σίγουρος και παίρνει τηλέφωνο σπίτι και λέει: Να σου πω, το βλέπεις το μάτι, ναι, το είδες το replay, ναι. Το χταπόδι ήταν offside, ναι. 3 μπλοκάνια από τη γάστρα, δεν μετράει το πιάτο, πάρ' το πίσω. Και θα φωνάζουν και φοβερά συνθήματα μαγειρικής. Τι να κάνω, ρε παρλιάρο, που η τούρτα μου μυρίζει μπακαλιάρο. Και φεύγοντας από το γήπεδο, όπως είσαι κολλημένος στην κίνηση, βάζεις και λίγο ραδιόφωνο να ακούς την ανάλυση του αγώνα σε FFM με Γιώργο Γεωργίου. Έλα, Γιώργο, πώς τον είδες σήμερα το σκαρμούτσο? Πιούρι, του τατουαζακιά. Παραλίγο να κάψει τη σαλάτα. Ρε, του στέγνωσε η σούπα, ρε. Το μαλλιά της τα έκανε αυτά η Μάρτα. Ένα κακό έχει αυτή η δουλειά που κάνω, που ασχολούμαι τόσο πολύ με τη μαγειρική, και αυτό είναι ότι με φοβούνται οι μανάδες των φίλων μου. Όχι όπως φοβούνται τον Παπακαλιάτη. Φοβούνται ότι επειδή ασχολούμαι πολύ με το αντικείμενο, θα με κεράσουν κάτι και θα τους κάνω αυστηρή γαστρονομική κριτική. Και πάω επίσκεψη σε σπίτια και δεν με κερνάνε τίποτα. Ούτε πορτοκαλάδα, ρε. Λες και υπάρχει περίπτωση να μου δώσει ένα κομμάτι τάρτα και να πω: Τι είναι αυτό, κυρία Γεωργία? Κις Λορέν, σε κυριακάτικο τραπέζι, πού είμαστε, το 1992. Χριστέ μου. Η ζήμη είναι εύθρυπτη. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά είναι, εντάξει. Το βούτυρο δεν έπεσε στο αλεύρι παγωμένο. Έπρεπε να έχει βγει 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα από το φούρνο και αυτά μόνο για τη ζύμη. Πάμε στη γέμιση. Το πράσο δεν έχει καραμελώσει σωστά. Το μπέικον δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Το πιάτο έχει μια αυθάδια και έναν εγωισμό. 4 στα 10 με πολύ επίοικια, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να πω εγώ τέτοια? Όχι, φυσικά και όχι. Εγώ θα πάω στο σπίτι του φίλου μου, θα ανεβούμε στην ταράτσα, θα πιούμε 2 τσιγάρα και 4 μπύρες, θα κατέβω κάτω λυσσασμένος από την πείνα. Θα πω: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
Πάρε αυτό, παιδάκι μου. Τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα? Κις Λορέν. Μαύρη, ναι, στα αρχίδια μου. Θα τη φάω. Είναι η πιο γαμάτη καμένη Κις Λορέν που θα φάει ποτέ στη ζωή μου, ε. Και τη φοβερή γέμιση αυγό, μπέικον, πράσινο, ανάς, τα πόδια, τσούγια, σαγκουίνι. Γαμάει. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Ειδικά το καλοκαίρι πηγαίνω στην παραλία και παίρνω μαζί μου κάτι γιγάντια σάντουιτς από αυτά που τρώω και ξανατρώω μετά από δύο μέρες. Και πάω στην παραλία και το έχω ξεχάσει. Και είμαι ξενερωμένος φουλ. Οι άλλοι φίλοι μου πλατσουρίζουν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, πάμε σε καμιά ταβέρνα, δεν έχει τίποτα εκεί κοντά. Διαβάζω το μπουκαλάκι με τον τηλιακό, το έχω μάθει όλο απ' έξω. Εντάξει, έχω μάθει όλα τα συστατικά και ξαφνικά ακούω μια βελούδινη φωνή να με καλεί κοντά τη και να λέει «Bitches, bitches, bitches» και στρίβει στη γωνία ένας παππούς με δύο σακούλες ροδάκινα. «Bitches, bitches». Δεν ξυπνάω ποτέ Σαββατοκυριακό πρωί. Σας είπα, είμαι από την Ικαρία, δεν ξυπνάω καμία μέρα νωρίς το πρωί. Αν ξυπνήσω, θα το κάνω μόνο και μόνο για να δω διαφημίσεις παιχνιδιών. Γιατί διαφημίσεις παιχνιδιών γαμάνε, έχουν αυτή τη φοβερή φωνή. Έρχονται τα Gormit με νέο βελτιωμένο πλωστάσιο. Action Man είναι σούπερ δυνατό. Στύπηκε πυραυλάκα το 2-1. Δεν έχω ιδέα τι είναι τα Gormit, ούτε αν λέγονται Gormiti. Δεν με νοιάζει. Ας ασχοληθούμε με αυτή τη φωνή. Αυτή η φωνή γαμάει. Πρέπει να φτιάξουν μια σειρά παιχνιδιών που τα διαφημίζει αυτή η φωνή και τα σέβεται και τους ταιριάζει. Να φτιάξουν, ας πούμε, ένα εργαστήρι σατανισμού. Εργαστήρι σατανισμού. Μάθε από την αρχή την πεντάλφα β'. Περπάτησε ανάποδα στο ταβάνι. Θυσίασε τη γειτόνισσα και κάλεσε κοντά σου το δαίμονα. Δώρο. Ένα CD της Μαρινέλλας για να πέσει ανάποδα. Εργαστήρι σατανισμού. Μη μείνεις πενταναλφάβητος. Καπάκι, δεύτερη διαφήμιση. Αν οι φίλοι σου αγόρασαν το εργαστήρι σατανισμού, εσύ γίνε ο μικρός εξορκιστής. Δώρο νερό, μπίστελο με αγιασμό. Και καπάκι, άλλη διαφήμιση. Αγόρασε και εσύ ένα σετ βασανιστήριων με νέα ολοκαίνουρια εργαλεία πόνου. Κάνε την αδελφή σου να υποφέρει. Βγάλε τα νύχια της νονά σου. Ψήσε τον παππού να στο αγοράσει για τα γενέθλιά σου. Και ρίχνει το καυτολάδι στη μούρη. Όχι, εγγόνε, χρόνια πολλά. Εργαστήρι σατανισμού και σετ βασανιστήριων. Διόκι πρετσιόζι. Σε πόσους εδώ αρέσουν τα τρενάκια? Οκ, σας κόζαρα. Του Λούνα Πάρκ. Ακούστε τι έμαθα. Έμαθα ότι στην Αμερική υπάρχει το μεγαλύτερο και γρηγορότερο τρενάκι του κόσμου. Είναι σε μια πολιτεία της Αμερικής, το Ορλάντο, όχι το Ορλάντο Μπλουμ. Αν ήταν στο Ορλάντο Μπλουμ, θα λεγόταν Legoland και είναι σε Δανία. Αυτά είναι δύο λογοπαίγνια για μετά για το σπίτι, εντάξει, θα τα σκεφτεί. Το μεγαλύτερο και γρηγορότερο τρενάκι του κόσμου έχει μήκος σχεδόν 4 χιλιόμετρα, κάνει 0-100 σε 2 δευτερόλεπτα, τρελή επιτάχυνση και λέγεται Aerosmith. Έχει μια συνεργασία με το συγκρότημα. Παίζει μόνο δική τους μουσική, στις ευθείες ροκές, στις ανηφόρες μπαλάντες, στις κατηφόρες βίνουν τα φώτα, σόλο κιθάρες, ο Steve Tyler ουρλιάζει φωτορυθμικά παντού και γίνεται της πουτάνας. Πώς το έμαθα εγώ? Πήγε ένας φίλος μου επιχειρηματίας και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να κάνει το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα. Βρήκε ένα παλιό Λούνα Πάρκ προς ενοικίαση, στο Περιστέρι, με ένα τρενάκι που είχε μήκος διαδρομής 24 μέτρα και του έδωσε το όνομα του αγαπημένου του καλλιτέχνη. Θα σας μιλήσω για το τρενάκι Χρήστος Δάντης. Ακούστε, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, απλά γίνανε κάποια λάθη στην εκτέλεση. Ό,τι σας πω για τους Aerosmith ισχύει κανονικά και μπορείτε να το ψάξετε. Στο τρενάκι λοιπόν τον Aerosmith, καθώς περιμένεις στην ουρά για να πας στα βαγόνια, έχεις δίπλα σου βιτρίνες με παλιά αντικείμενα τον Aerosmith, έχει παλιές κιθάρες, παλιούς δίσκους, παλιά μικρόφωνα. Στο Χρήστος Δάντης είχαν απλά κρεμασμένο απ' έξω το παλιό του παλτό. Στο τρενάκι τον Aerosmith έχει μια οθόνη που είναι σαν παράθυρο και τους βλέπεις όλο το συγκρότημα να κάνουν live ηχογράφηση και μετά βγαίνει ο κανονικός ηχολήπτης και σε πάει στα βαγόνια που είναι πάρα πολύ ψαρωτικό. Στο Χρήστος Δάντης βάλανε μια μίζερη 15 τηλεόραση Ράξ Πετράκης ΑΕ που δείχνει πλάνα από το Στην Υγειά Μας με καλεσμένο Χρήστο Δάντη ή από τον Μπράβο Ρούλα για τους πιο παλιούς. Και μετά βγαίνει ένας ντυμένος αστυνομικός και σου ζητάει δακτυλικά αποτυπώματα. Και αν δεν έχει κόσμο, το κορμάκι σου θα ψάξει ποντοπόντο. Και δεν είχε ποτέ κόσμο. Λέω, τι έγινε με αυτό το πάσα, μας χουφτώνει όλη την ώρα. Και μου την πέσανε κονβέντι κουάτρε, μη λεμπάτσι. Στο τρενάκι Aerosmith, κάθεσαι στο βαγόνι και ακούς την καυλωτική φωνή του Steve Tyler να λέει 5, 4, 3, 2, 1 και ξεκινάει γαμιώντας. Στο Χρήστος Δάντης παίρνει εισιτήριο που γράφει «Οι ωραίοι έχουν χρέη, 18 ευρώ». Κάθεσαι στο βαγόνι και ακούς τη φωνή του Χρήστου Δάντη να λέει 1, 2, 1, 2, 3 και...
Πάει αγάπη μου, πάει με. Μαλάκα, ξεκινάει και πάει τόσο αργά που μπορεί από δίπλα να σε προσπερνάει στο άγαλμα του ηνίου με το άρμα σου. Πάει τόσο αργά που όσο είσαι μέσα μπορεί να δεις την εκπομπή 60 λεπτά. Και ξεκινάει και πάει τόσο αργά που μπορεί να σε προσπερνάει. Πάει το τρενάκι και πάει τόσο αργά που μπορεί να σε προσπεράσει το άγαλμα του ηνίου με το άρμα σου. Πάει τόσο αργά που όσο είσαι μέσα μπορεί να δεις την εκπομπή 60 λεπτά Ελλάδα σε 2,5 ώρες. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. Μπαίνει στην ανηφόρα, μίζερη ανηφόρα με κλίση 3 μοίρες, και πάει ακόμα πιο αργά. Λες και σπρώχνει το βαγόνι ένας παππούς τραγουδώντας. Θα κάνουμε push-ups. Θα κάνουμε push-ups. Φτάνει στην ανηφόρα και κάνει μια στάση αγωνίας. Απλά πάει τόσο αργά που δεν καταλαβαίνει αν ήταν στάση αγωνίας ή αν ήταν η κανονική του ταχύτητα. Και λες, μαλάκα, πλήρωσε εισιτήριο. Πιστεύω στην κατηφόρα να γίνει τη καριόλα και κατεβαίνει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι λες και κατεβαίνει κατηφόρα στο γαλάτσι με το χειρόφρονο μέχρι εδώ. Τρελό και αγαπησιάρικο, δεν είσαι κανένα. Και βγαίνει και ένα μίζερο υπάλληλο με έναν αναπτήρα και σου κάνει έτσι. Και τέλο. Στο τρενάκι Aerosmith. Όταν φτάσεις στο τέλος διαδρομής, διαπιστώνεις ότι όλα αυτά τα φωτορυθμικά που έβλεπες δεν ήταν φωτορυθμικά. Ήταν flash που σε φωτογράφιζαν σε κάθε στιγμή της διαδρομής. Και ήσουν όταν ξεκινάει έτσι, στη φούλη επιτάχυνση, να προσεύχεσαι να σταματήσει, να είσαι χεσμένος, να σκουπίζεσαι, να τραβάς καζανάκι. Τα είχαν όλα σε φωτογραφίες. Αλλά και στο Χρήστος δεν τις είχαν φωτογραφίες και σου τις δίνανε στο τέλος και ήσουν όταν ξεκινάει έτσι. Στην ανηφόρα έτσι. Στην κατηφόρα έτσι. Το βράδυ σπίτι σου, έτσι. Στην αλλαγή του χρόνου, έτσι. Στα πρώτα γενέθλια του παιδιού σου, έτσι. Ρούφαγε τη χαρά από μέσα σου για πάντα, εντάξει. Το Λούνα Πάρκ έκλεισε μετά από 3 μήνες και πολύ κράτησε. Ο φίλος μου δεν το ξεπέρασε ποτέ. Κάθε φορά που με βλέπει μου λέει, ξέρεις κάτι, Λία, ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για το τρενάκι, Χρήστος Δάτης. Αλλά μη στεναχωριέστε, δεν το έβαλε κάτω, είναι επιχειρηματίας, άνοιξε μια καντίνα, την καντίνα Pix Lux. Σπεσιαλιτέ του είναι το μοναξιά μαπόλα. Το έπαψες, μπιφτέκι, να θυμίζεις. Αλλά ξέρετε κάτι, και η καντίνα Pix Lux έκλεισε. Και μετά ξανά άνοιξε. Και μετά ξανά έκλεισε. Και μετά ξανά άνοιξε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι εκτός από τα σαρδάμ που κάνω, θα έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι καθόλου καλός στα ηχητικά εφέ. Εντάξει, θαυμάζω τους ανθρώπους που κάνουν ωραία ηχητικά εφέ με το στόμα. Εγώ είμαι τελείως άμπαλος. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κλείσω με την ιστορία για τα 3 τρομακτικότερα τρεξίματα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Χωρίς καν να μπορώ να κάνω τον ήχο του τρεξίματος. Εντάξει. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω. Το τρίτο χειρότερο τρίξιμο ήταν σε ένα στοιχειωμένο σπίτι που είχαμε στη γειτονιά μου στο Γαλάτσι και ήμουνα με τους φίλους μου στο γυμνάσιο και λέγαμε «Στοιχειωμένο σπίτι! Περιπέτεια! Στοιχειωμένο σπίτι! Αυτό το «ου» δεν ήταν στοιχειωμένο σπίτι, ήταν χαλασμένο ασθενοφόρο που τελείωσε η μπαταρία, εντάξει. Το καταλάβαμε όλοι. Και μπήκαμε μέσα στο σπίτι και ζούσαμε τη μεγάλη μας περιπέτεια και περνούσαμε γαμάτα μέχρι που ξαφνικά μία πόρτα έκλεισε τελείως αδικαιολόγητα και όπως έκλεινε οι σκουριασμένοι μεντεσέδες κάνανε. Εντάξει, okay, αυτό δεν είναι πόρτα που τρίζει, είναι γαϊδούρι από τη Σαντορίνη που θέλει να τα παρατήσει γιατί βαρέθηκε να ανεποκατεβάζει τουρίστες πάνω κάτω. Το δεύτερο χειρότερο τρίξιμο ήταν σε μια παιδική χαρά που είχαμε κάπου στα κάτω Πατήσια και είχαν βρει κάτι σύνεργα σατανισμού. Εμείς είχαμε πάει με τους φίλους μου, αράζαμε, πήραμε μπύρες και ξαφνικά, χωρίς να φυσάει καθόλου, μια κούνια άρχισε να πηγαίνει μόνη της μπρος-πίσω και οι σκουριασμένες αλυσίδες έκαναν. Εντάξει, αυτό δεν είναι κούνια που τρίζει, είναι φώκια που θέλει να ζευγαρώσει. Εντάξει. Αλλά το προσπάθησα και πάντα το προσπαθώ. Για το τελευταίο και χειρότερο τρίξιμο δεν χρειάζεται καν να σας κάνω τον ήχο. Θα σας πω όλα τα υπόλοιπα. Είμαι ταξίδι στη Μογγολία και με κερνάνε το παραδοσιακό τους ποτό που είναι γάλα φοράδας με 50% αλκοόλ.
Το κοιτάω, το ποτήρι είναι πανβρώμικο, έχει μέσα τρίχες από το άλογο και το γάλα είναι απαστερίωτο. Και λέω από μέσα μου: Δεν ξανάρθεις ποτέ στη ζωή σου εδώ, ζήσε την εμπειρία και μην τον προσβάλλεις τον άνθρωπο. Και πίνω 8. Με το που πίνω το 8, με πιάνει αυτό που λέμε σερπαντίνα και πλυντήριο ταυτόχρονα. Αρχίζω και ακούω παράξενους ήχους και το πρόγραμμα είναι φουλ απαιτητικό. Έχουμε να διασχίσουμε την έρημο με καμήλες και χέζω σε κάθε αμόλοφο σαν τη γάτα, εντάξει. Έχουμε να πετάξουμε με εσωτερικές αερογραμμές αερομογγόλιαν σε χωμάτινο αεροδιάδρομο με παλιό ρώσικο σκουριασμένο αεροπλάνο. Εντάξει, έχω χεστεί πάνω μου κυριολεκτικά και μεταφορικά. Προσγειωνόμαστε, τρέχω στο αεροδρόμιο, αλλά εκείνη η Μογγολία δεν έχει αεροδρόμιο. Είναι δύο κοντέινερ με κάτι καρέκλες απ' έξω. Λέω, πού είναι το αλέτα, μου λένε εκεί, μου δίνουν μια καλύβα στη μέση τη στέπα και τρέχω. Και όσο τρέχω, αυτή απομακρύνεται και τελικά τη φτάνω και ανοίγω την πόρτα και η τουαλέτα είναι μια πολύ μεγάλη τρύπα στο έδαφος. Είναι μια τεράστια τρύπα στο έδαφος με περίπου 3 μέτρα βάθος και γεμάτη μέχρι το 1 τρίτο. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω με τι ήταν γεμάτη. Και κατά μήκος έχει δύο σανίδες. Και εγώ πρέπει να βάλω τα πόδια μου να αιωρηθώ πάνω από το απόλυτο κακό. Και φοβάμαι πάρα πολύ γιατί οι σανίδες είναι κατουρημένες, είναι βρεγμένες, είναι ταλαιπωρημένες και φοβάμαι ότι δεν θα με αντέξουν. Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί ακούω παράξενους ήχους και πιέζομαι και λέω να μείνει εγώ τα κάτω και βάζω το ένα πόδι και πηγαίνει η σανίδα έτσι. Και λέω πω ότι γαμίσαμε πάρα πολύ. Και βάζω και το δεύτερο και τις βλέπω να λυγίζουν, να λυγίζουν και ξαφνικά ακούω. Πάγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Είστε ένα φανταστικό κοινό. Και θα θυμάμαι αυτό το βράδυ για πάντα. Να είστε καλά.